Πριν δεις τη βιντεάρα, θα σου πω για την enemba.com που είναι ο χορηγός του καναλιού και μας δίνει και η μάκια, να το πούμε εμείς οι δύο μόνο αυτό, για το gaming κανάλι. Το gaming κανάλι βρίσκεται και αυτό κάτω στην περιγραφή. Για να τσεκάρετε, γίνονται τρελά πράγματα. Αλλά τώρα θα σου πω για την enemba.com. Η enemba.com είναι ένα site με πάρα πολλά κωδικούς. Τα πάντα, ό,τι γουστάρεις θα το βρεις στην enemba.com σε τρελές τιμούλες. Τσέκαρε. Link κάτω στην περιγραφή, βάλε τον κωδικό Gregory στο ταμείο για να πάρεις και ένα 3% έκπτωση και κάτι άλλο. Και πιο γαμάτο με το link κάτω στην περιγραφή που θα βρεις που θα λέει ότι παίρνεις και ένα ευρώ bonus. Αν πατήσεις το link και κάνεις register στο λογαριασμό, θα πάρεις και ένα ευρώ bonus από εμένα. Οπότε και το 3% από τον κωδικό μου και το 1 ευρώ και είσαι πένα. Πήγαινε βρες εκπτώσεις, link στην περιγραφή, μην το λέω 200 φορές και πάμε στη βιντεάρα. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα με βλέπετε λίγο πιο φρεσκάριστο. Έχουν περάσει βέβαια μέρες από την ημέρα που πήγα για κούρεμα. Αλλά κόψαμε πάλι φρυδάκι, κουρευτήκαμε και λίγο. Δεν είμαστε σαν πρόβατα, ξέρω εγώ το μαλλί. Πόσο ήταν εδώ πέρα. Φοράμε μπλούζα που δεν την έχετε ξαναδεί σε βίντεο. Από την καινούργια κολεξιόν της Vinnie Lara. Όσοι γουστάρετε, link έχω κάτω στην περιγραφή. Μπες να αγοράσεις και είσαι στη Λάρα. Πάμε να σας εξηγήσω τι θα δείτε στο σημερινό βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δείτε φαγητό. Θα δείτε φαγητό, αλλά δεν έχω ξανακάνει τέτοιο βίντεο στο κανάλι μου. Θα δείτε ένα βίντεο. Θα πάω να σηκώσω τα ΜΑΤ. Τι εννοώ? Ό,τι καταλάβατε. Όπως έχετε καταλάβει για τον τίτλο. Όπα. Νομίζω ήρθανε, για μισό λεπτάκι. Ναι. Α, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας. Ήρθανε! Πήγαμε και σηκώσαμε τα ΜΑΚ. Λόγω της κατάστασης που βρισκόμαστε σπίτι, δεν μπορούσα να βγω έξω και να βλογκάρω να πάω μέχρι τα ΜΑΚ, γιατί είναι και λίγο μακριά από το σπίτι μου. Αλλά μπήκα την εφαρμογή της Wolt. Με έχει σώσει τον τελευταίο καιρό, παιδιά, και νομίζω θα σας σώσει και εσύ. Κατέβασε τη Wolt, βάλει τον κωδικό Gregory2.5 και στις δύο πρώτες σου παραγγελίες θα πάρεις μείον 3 ευρώ στην κάθε παραγγελία. Φτιάξε μπόλικα account, κατέβασε τη Wolt ή μπες από τον Google και φάε τζάμπα. Πάμε τώρα στο βίντεο. Πού πάρε. Δεν ήθελα να το κάνω έτσι. Στράβωσε κάμερα, μισό. Μόλις σήκωσα τα Mac μόνο για ένα βίντεο, ρε. Μόνο για ένα βίντεο. 94.70. Μόλις σήκωσα τα Mac. Τελείωσε, έρχεται βιντεάρα. Τρεις τσάνταρες που μέσα σε αυτές τις τσάντες είναι γεμισμένες μέχρι πάνω με μπέργκερς. Παρήγγειλα όλα τα μπέργκερς από τα Mac. Είναι κάπου στα 17 μπέργκερς, αν δεν κάνω λάθος. Είναι παραπάνω. Αλλά παρήγγειλα όλα γιατί. Κάποια ξέρω εγώ ήταν π.χ. cheeseburger, θα ήταν και triple cheeseburger, όχι, θα ήταν, πώς λεγότανε, περίμενε, triple cheeseburger, θέλαμε να είναι διαφορετικό burger από το άλλο. Πάμε να ανοίξουμε λίγο τις σάντες για να καταλάβετε. Πάμε να ανοίξουμε τις σάντες. Δεν με βλέπετε καλά, κάτσε να βάλω κάπου αλλού την κάμερα. Τώρα πιστεύω να με βλέπετε καλύτερα. Γενικά εδώ πέρα στο σαλόνι δεν έχω και τόσο καλό φωτισμό. Γιατί με χτυπάει αυτό το άσπρο το φως κατά πάνω μου. Και οι άλλες είναι πορτοκαλί λάμπες. Αλλά δεν ήθελα να πάω όλες αυτές εδώ πέρα τις τσαντάρες μέσα στο δωμάτιο. Πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά τι βρίσκεται μέσα στην τσάντα. Σακούλα τέλος πάντων. Τσάντα, τσάντα. Είναι μια ανοιχτή που την άνοιξα λίγο να δω λίγο τι έχει μέσα. Και μόλις την άνοιξα βλέπω αυτό. Απόδειξη 54 ευρώ και 70 λεπτά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, τελειώσαμε με την πρώτη σακούλα. 9, 10, 11, 12, 13, 14, τελειώσαμε και με την άλλη. Δεν είχε καρτοπετσέτες εδώ πέρα, δεν είναι, σπίτι θα πάει, θα πάρουν άλλη. Πάμε και την τελευταία, δεν το ήξερα αυτό. Μισό λεπτάκι, μου δώσανε και νεράκια. Δεν το ήξερα αυτό το πακέτο. Αυτό είναι το παιδικό πακέτο, αλλά δεν πειράζει. Έχει διαφορετικό μπέργκερ εδώ μέσα. Αυτό θα το κρατήσω να πηγαίνω να πάρω το κολατσό σχολείο μου. Ορίστε και το δεύτερο. Να φέρω δεύτερο κολατσό σχολείο. Και μου δώσανε και δεύτερο. Τι είναι αυτό, κάτσε να το ανοίξω λίγο εδώ. Δεν νομίζω, αυτό σίγουρα δεν είναι για το βίντεο, αλλά κάτι μου δώσανε εδώ. Πες μου ότι είναι παραμύθι, παιδιά, θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Πες μου ότι είναι παραμύθι, θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Είναι παραμύθι, παιδιά! Είναι παραμύθι! Είναι παραμύθι! Μου πέρανε δύο ίδια παραμύθια. Γαμώ! Νονι! Ομάε βα μω σύνδεϊρου! Πέσανε πίσω από τον καναπέ, αυτό δεν το ήθελα. Πάμε να συνεχίσουμε γιατί σήμερα, επειδή δεν βρίσκεται κανένα σπίτι μου, θα γυρίσουν οι γονείς μου και θα τα βρουν λίγο άνω κάτω. Bruh. Οπότε, όπως καταλάβατε, έχουμε όλα αυτά εδώ πέρα, τα δύο παιδικά. Καλά, 14 με 15 πόσα είναι εδώ πέρα. Και τα νεράκια φυσικά, τα νεράκια δεν τα ξεχνάμε. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτά. Και τώρα για να σας εξηγήσω λίγο πάνω κάτω τι θα κάνουμε, γιατί σίγουρα το έχετε καταλάβει βασικά τον τίτλο. Αλλά δεν πειράζει, θα σας το εξηγήσω αναλυτικά τι θα κάνουμε. Έχουμε αυτό εδώ.
βάζουμε 2-2 μέσα γιατί είναι πάρα πολύ μικρό αυτό. Και δεν γίνονται 5 με 16 μπέργκερ. Τα βάλουμε όλα εκεί μέσα. Είναι και μεγάλα και μικρά. Θα τα ανακατεύουμε και θα τα χτυπάμε 2-2. Και όλα αυτά θα τα συγκεντρώσουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Που μισό λεπτάκι θα το φέρω. Μη πέσει πιατέλα! Αυτό μας κάνει είναι πολύ μικρό ρε παιδιά, για να ξέρω. Νομίζω μας κάνει. Οπότε, όπως βλέπετε, εμένα δεν με βλέπετε πάρα πολύ. Γιατί θέλω να σας δείχνω πιο πολύ εδώ πέρα τι θα βάζω μέσα. Εδώ για να το λιώνω. Ξεκινάμε. Ένα. Αυτό. Εδώ. Ωπα ρε, μετά όχι πάλι παντόφλα θα φάω σε αυτό το βίντεο. Α, επειδή δεν μπαίνει έτσι, θα το κόβω κιόλας λίγο έτσι με το χέρι μου. Πέφτουν όλο κάτω! Νομίζω ένα-ένα θα τα βάζω γιατί ούτε αυτό χωράει. Θα τελειώσω μέσα αύριο, παιδιά, δεν γίνεται. Για να δούμε και αυτό το μικρό χωράει. Σίγουρα θα χωράει και αυτό το μικρό. Βάζουμε και αυτό εδώ μέσα. Καλά είναι πιστεύω, μια χαρά. Ξεκινάμε σε 3, 2, 1. Ρε. Δεν κάνει θόρυβο αυτό. Παιδιά, τα έχω κάνει. Όπα, κι άλλο θέλει, κι άλλο. Ωραία, τα έχω λιώσει. Πώς θα κάνει έτσι, ρε, με το κουταλάκι να το τρώω. Μόνο το ψωμί το πάνω δεν έχει λιώσει. Δείτε εδώ πώς θα έκανα. Έλα, ρε, φίλε, τα έχω λιώσει πάρα πολύ. Δεν πειράζει, τα ρίχνω έτσι όπως είναι μέσα. Δεν πρέπει να τα λιώνω τόσο πολύ, ρε, φίλε. Όπα, ρε, πέφτουν κάτω, ρε, φίλε. Πέφτουν όντως πάρα πολλά κάτω. Το βάζουμε έτσι μέσα, χωράει, ε. Αυτό το κάνα σαλάτα, ε. Είστε εδώ, όλα τα έχω. Ρε με το κουταλάκι θα τα τρώω, ρε. Πρώτη φορά που θα φάω μπέργκερ με κουταλάκι. Και όχι απλό μπέργκερ, τρώμε πάρα πολλά. Αυτό έχει τώρα και μπέικον έχει μέσα, βλέπω, έχει πάρα πολλά. Κάθε ένα μπέργκερ έχει κάτι διαφορετικό μέσα. Θα ακούσω καναμπάμι στο τέλος. Άντε, πήρε μπρος, τι λέει, ρε. Έχουμε, ρε, θα τελειώσω μεθαύριο. Αλλά εδώ δεν βγήκανε πολλά. Γιατί δεν τα λιώνει. Δεν μπορώ άλλο. Τελειώνουν εύκολα. Δεν πίστευα ότι θα είναι τόσο δύσκολο. Νόμιζα θα τα βάζω μέσα και τελειώνει υπόθεση. Τα έχω κάνει όλα. Ωπα ρε. Τα έχω κάνει όλα. Δεν ανοίγει, παιδιά. Κοίτα πώς έχω γίνει. Ωραία, νομίζω άνοιξε. Άνοιξε, ρε, άνοιξε. One hour later. Μετά από πάρα πολύ ώρα, μέχρι να τα λες όλα αυτά, μέχρι να τα βάλω, μέχρι να. Αφήστε τι έχει γίνει. Γίνεται ένα χάος βασικά. Μισό λεπτάκι να σας δείξω λίγο τι χάος γίνεται εδώ πέρα γενικά στην κουζίνα. Έχω πετάξει κάποια, γιατί τα έχω ανοίξει και τα πέταξα στα σκουπίδια. Έχω ανοίξει τα παιδικά. Έχω ανοίξει αυτά, τα έχω αφήσει πεταμένα. Εδώ, αυτό το έχω κάνει στη σκατά, εδώ στη σκατά, εδώ στη σκατά, τα έχω πετάξει όλα. Θέλω να αναφέρω ότι μέσα σε αυτήν εδώ πέρα, στη μία από τις δύο στα παιδικά, εκτός από πατάτες που έχει που. Δεν ήθελα να βάλω και πατάτες μέσα. Είχε και αυτό το παιχνιδάκι! Τι θα το κάνω εγώ το παιχνιδάκι! Θα παίξω ένα γάμο βίντεο ήθελα να κάνω κι εγώ και μου δώσανε και παιχνιδάκι. Θα μου πείτε, Γρηγόρη, μην είσαι κακός. Όχι, είναι από πριν πεταμένο, είσαι σακούλες από πριν. Γρηγόρη, μην είσαι κακός με το παιχνιδάκι. Ωραία, πες από πίσω. Πες από πίσω, ρε. Ρε, δεν παθαίνει τίποτα αυτό, ρε. Τόσο γερά τα κάνουν τα παιχνιδάκια. Δηλαδή αν τα πετάξω από τον μπαλκόνι τι θα γίνει. Τώρα δεν θέλει. Ένα πέταγμα. Πού πήγε η κάμερα ρε παιδιά. Οχνάτη. Ρε. Αυτή δεν είχα στα χέρια μου. Τι έχω πάθει ρε παιδιά. Αυτό το παιχνιδάκι. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το παιχνιδάκι. Τι έχω πάθει γαμώτο. Το πετάω. Δεν σπάει. Με πιάνει αστυνομία. Κάπως πρέπει να ξεφορτωθώ το παιχνιδάκι. Αχ, καλησπέρα και πάλι. Ανοίγω την κάμερα μετά από πάρα πολλές ώρες. Πέταξα το παιχνιδάκι κάτω από τον μπαλκόνι. Ήρθε η αστυνομία για ένα παιχνιδάκι όλο και όλο. Τι κάνει εκεί πέρα το παιχνιδάκι, αφού το πέταξα από τον μπαλκόνι. Αλλά πριν το ξεφορτωθώ, έχουμε δουλειά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Όπα. Πρέπει τώρα να το ανακατέψουμε και να το δοκιμάσουμε. Κάτσε να μου πέσει πιατέλα και μετά. Και δεύτερη παντόφλα, Γρηγόρη, σε βίντεο. Πάμε να το ανακατέψουμε και πάμε να το δοκιμάσουμε. Έφερα την πιατέλα. Νομίζω μετά από αυτό πλάνο θα πεθάνω. Δεν μπορώ παρά να σα. Όσο το μυρίζω, αυτό ειδικά εδώ πέρα το ψωμάκι μυρίζει χάλια. Τι είναι αυτό, Παναγία μου. Πάμε για την πρώτη δοκιμή. Τι μπορώ να το κάνω. Τι κάνεις εκεί τώρα. Τι θες. Πάω να δοκιμάσω από αυτό το πράγμα που έχω ανακατέψει. Όχι ρε, μη το φας ρε. Γιατί? Μη το φας ρε. Όχι ρε, μη το φας ρε. Φέρ το δώρα. Γιατί το παίρνεις ρε. Όχι ρε, δεν το φας ρε. Φύγε ρε. Τι θα δοκιμάσω τώρα εγώ ρε παιδιά. Γίνονται τρελά πράγματα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν γίνει όλα αυτά σε αυτό το πέρα το βίντεο. Εγώ θα έλεγα να κλείσω εδώ αυτό το βίντεο. Ρίξτε ένα like. Σπάστε το.
σχόλια. Σπάστε το στα subscribe να φτάσουμε 100.000. Σπάστε το στα follow. Γρήγορα, μήπως έρθει και τίποτα άλλο να πάρει την κάμερα. Δεν ξέρω εγώ άλλο. Πώς ήταν, ρε παιδιά. Follow, like. 10.000 και να φτάσουμε like. Subscribe για τους 100.000. Και ναι, αυτό θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Δεν ξέρω. Θέλω να δοκιμάσω και μου το πήρε μέσα τα χέρια. Ξέρω, περίεργα πράγματα.